Σοκαρούν πραγματικά οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τη δράση της συμμορίας των διακινητών μεταναστών. Πόσο κοινικοί είναι, μη λογαριάζοντας καθόλου τις ανθρώπινες ζωές. Στο φως της δημοσιότητας έρχονται και μηνύματα που αποκαλύπτουν την αδίστακτη δράση ενός κυκλώματος που δεν υπολογίζει τίποτα παρά μόνο το κέρδος. Για κάθε έναν άλλωστε έπαιρνε από 4.000 έως 10.000 ευρώ. Στη νέα αποκάλυψη περιγράφεται η στιγμή που οι διακινητές άφησαν σε δύσβατο σημείο του Εύρου αβοήθητη μια γυναίκα που τελικά έχασε τη ζωή της. Τα μέλη του κυκλώματος προσπάθησαν να αποκρύψουν το θάνατο της γυναίκας, λέγοντας πως οι υπόλοιποι θα νομίζουν πως γύρισε πίσω και έτσι δεν θα καταλάβει κανείς ότι πέθανε. Η κοπέλα πέθανε? Ναι, πέθανε. Την έχεις δει εσύ? Την έχω αφήσει εκεί. Ούτε μιλάει ούτε κουνιέται. Το παιδί ήρθε σε εσάς? Ναι, γύρισε σε εμάς. Οι υπόλοιποι είδαν ότι η κοπέλα έμεινε μόνη της και νομίζουν ότι γύρισε πίσω. Ότι αρνήθηκε να έρθει μαζί μας. Γι' αυτό το λόγο δεν θα καταλάβει κανείς ότι πέθανε. Οι διακινητές, αφού εντόπιζαν τους υποψηφίους πελάτες, χρησιμοποιούσαν διαφορετικούς τρόπους διακίνησης και συγκεκριμένα με αεροπλάνο ή πεζή με χρήση οχήματος. Η πρώτη μέθοδος γινόταν μέσω αεροπορικών πτήσεων σε χώρες πόλης προορισμού τους, κλείνοντας δύο αεροπορικά εισιτήρια, το ένα για χώρα επιλογής στην Ευρώπη και το άλλο με προορισμό πόλη ή νησί της Ελλάδας. Παράλληλα, τους εφοδίαζαν με παρόμοια διαβατήρια, ενώ οι υποδιακίνηση αλλοδαποί λάμβαναν οδηγίες από τα μέλη της οργάνωσης με σκοπό την αποφυγή εντοπισμού τους κατά τον διαβατηριακό έλεγχο. Συνήθεις προορισμοί ήταν η Σερβία, το Μαυροβούνιο, η Πορτογαλία, η Ολλανδία, η Κροατία, η Γαλλία, η Αυστρία, Βοσνία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Σουηδία, Ουγγαρία και Βουλγαρία. Ο δεύτερος τρόπος που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης ήταν η πεζή ή με όχημα διακίνηση των μεταναστών μέσω της Τουρκίας στην ελληνική επικράτεια. Αφού αρχικά τους οργάνωναν σε ομάδες, περνούσαν πεζοί τα σύνορα από την Τουρκία στην περιοχή του Εύρου και εισέρχονταν στον ελλαδικό χώρο. Έπειτα τους επιβίβαζαν σε φορτηγά λεωφορεία και τους μετέφεραν σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, όπου και παρέμεναν για λίγο χρονικό διάστημα σε διαμέρισμα φιλοξενίας των μελών της οργάνωσης.